πρίγκιπας και φτωχός. Γύρω στο φθινόπωρο του 1538, όλο το Λονδίνο πανηγύριζε γιατί γεννήθηκε ο διάδοχος του Αγγλικού θρόνου, ο Εδουάρδος, γιος της Ιωάννα Σέιμουρ και του βασιλιά Ερίκου του 8ου. Την ίδια όμως ημέρα, σε μια φτωχογειτονιά του Λονδίνου και συγκεκριμένα στο Οφαλκόρτ, γεννιόταν ένα αγοράκι από πολύ φτωχούς γονείς που έμεναν με την πολυμελή τους οικογένεια σε μια παράγκα. Ο πατέρας του, που ονομαζόταν Τζον Κάντι και ήταν ζητιάνος, βλαστημούσε την ώρα και τη στιγμή που ο Θεός του έστειλε ένα ακόμη παιδί να προσθεθεί στη μεγάλη του οικογένεια που με δυσκολία μπορούσε να συντηρήσει. Όταν ο μικρός μεγάλωσε λίγο, ο πατέρας του τον βάφτισε Τόμ και άρχισε να τον εκπαιδεύει στο επάγγελμα του ζητιάνου. Τον έπαιρνε κάθε μέρα μαζί του για να μαθαίνει τα στέκια του Λονδίνου και αργότερα να μπορεί να βγει μόνος του στο ζητιανιλίκι. Ο μικρός Τόμ, από πολύ μικρός, αντίκρισε τη δυστυχία, την κακομοιριά και την περιφρόνηση και που μέρα με τη μέρα τραυμάτιζαν και δηλητηρίαζαν την τρυφερή και ευαίσθητη ψυχή του. Όμως όταν επέστρεφε το βράδυ στο σπίτι κατάκοπος από το μόχθο όλης της ημέρας, εισέπρατε την αγάπη και τη φροντίδα της φτωχής αλλά μεγαλόψυχης μητέρας του. Παίρνοντας τα χρόνια όμως, μεγάλωνε και ο πρίγκιπας, μέσα στο πλούσιο ανάκτορο με ειδικούς δασκάλους που φρόντιζαν για τη μόρφωση και τη συμπεριφορά του, αλλά λόγω του ότι οι γονείς του ήταν πολύ άσχολοι, δεν έδιναν καμιά σημασία και προσοχή στο μικρό πριγκιπόπουλο, με αποτέλεσμα να έχει μόνιμη την αίσθηση της έλλειψης, της πατρικής και μητρικής αγάπης, τρυφεράδας και στοργής. Μια μέρα που ο μικρός ζητιάνος Τόμ βγήκε πρωί-πρωί για δουλειά, αποφάσισε να πάει πιο μακριά από το συνηθισμένο σημείο που ζητιάνευε, αφενός μεν να γνωρίσει το Λονδίνο και αφετέρου μήπως βρει μια πιο πλούσια περιοχή όπου οι κάτοικοί της θα του έδιναν περισσότερα χρήματα. Έτσι λοιπόν, αφού διέσχισε το Hyde Park, βρέθηκε σε μια πολύ ωραία περιοχή με ωραία σπίτια που βρισκόντουσαν σε μεγάλους και περιποιημένους δρόμους, αφού περπάτησε αρκετά θαμπωμένος από την ομορφιά και τον πλούτο της περιοχής, έφτασε μπροστά στα ανάκτορα. Πλησίασε την πύλη των ανακτόρων και άρχισε να περιεργάζεται το πανέμορφο παλάτι και τους θαυμάσιους κήπους του. Τότε τον πλησίασε αθόρυβο ο φρουρός και αφού του έδωσε ένα χέρι ξύλο, τον έσυρε μακριά από την κεντρική πύλη των ανακτόρων. Οι φωνές όμως του μικρού ζητιάνου κίνησαν την προσοχή του διαδόχου Εδουάρδου, ο οποίος έτρεξε να μαλώσει το φρουρό. «Hey, φρουρέ! Γιατί κακομεταχειρίζεσαι το μικρό ζητιάνο? Αν ήταν πλούσιος και καλοντημένος, θα του φερόσουν καλύτερα. Αυτό είναι σίγουρο. Μάθε λοιπόν πως όλοι οι υπήκοοι αυτού του βασιλείου είναι ίσοι μεταξύ τους και δεν επιτρέπεται η κακή μεταχείριση σε κανέναν. Άνοιξε λοιπόν, φρουρέ, την πόρτα και άφησε το μικρό να περάσει μέσα». Ο μικρός διάδοχος του Αγγλικού θρόνου, απευθυνόμενος προς τον Τόμ, του είπε: «Πέρασε μέσα και σου ζητάω συγγνώμη για την κακή συμπεριφορά του φρουρού. Έλα, έλα να σου δώσω καινούρια ρούχα να φορέσεις και να σου βάλω να φας. Φαντάζομαι πως θα είσαι πολύ πεινασμένος». «Καταδέχεστε υψηλότατε να πάρετε μέσα στο παλάτι έναν ζητιάνο σαν εμένα?» Σε λίγα λεπτά, ο πρίγκιπς και ο ζητιάνος βρισκόντουσαν στη μεγάλη αίθουσα των ανακτόρων. Ο μικρός ζητιάνος, θαμπωμένος από τον πλούτο του παλατιού, είπε: «Μαζί συνέχεια μέσα σε αυτό το ωραίο σπίτι? Φοράς πάντα αυτά τα πανέμορφα ρούχα? Μα για πες μου, σε προστατεύουν νυχθημερών όλοι αυτοί οι φρουροί? Είναι απίστευτο!» «Ναι, ακριβώς! Είναι όπως τα λες. Όμως για πες μου και εμένα, εσύ είσαι ελεύθερος όλη την ημέρα να τριγυρνάς στις γειτονιές του Λονδίνου, ε? Να τρέχεις ανέμελα στα μεγάλα πάρκα της πόλης. Πω πω, να κολυμπάς το καλοκαίρι στα ποτάμια και τις λίμνες. Να παίζεις ατέλειωτες ώρες με τα παιδιά της γειτονιάς. Όλα αυτά είσαι ελεύθερος να τα κάνεις, ε? Πόσο θα ήθελα να φορούσα τα ρούχα σου για λίγο, κι ας είναι κουρελιασμένα, και να βγω έστω για μια μέρα στους δρόμους του Λονδίνου. Να παίξω με τα παιδιά κι εγώ. Να τρέξω ελεύθερος στο πάρκο. Αχ, κι εγώ πόσο θα ήθελα να φορούσα τα δικά σου ολοκένουργια ρούχα και να ζήσω έστω και για μια ημέρα την ανέμελη και πλούσια ζωή, τη ζωή μέσα σε αυτό το παλάτι». Πράγματι, τα δύο παιδιά άλλαξαν τα ρούχα τους και ο μεν ζητιάνος, φορώντας τα ρούχα του Εδουάρδου, άρχισε να περιεργάζεται το πανέμορφο ανάκτορο. Ο δε πρίγκιπας, φορώντας τα κουρελιάρικα ρούχα του ζητιάνου, πέρασε αθόρυβα την πύλη των ανακτόρων και απομακρύνθηκε γρήγορα στο βάθος του δρόμου για να χαθεί στην απέραντη πόλη. Τα δύο παιδιά ήταν τόσο όμοια που ο φρουρός στην πύλη δεν κατάλαβε πως ο μικρός ζητιάνος που έβγαινε από τα ανάκτορα δεν ήταν άλλος από τον πρίγκιπα Εδουάρδο. Ο μικρός πρίγκιπας, ξένιαστος,
ανακατεύτηκε μέσα στο μεγάλο πλήθος και αισθάνθηκε ελεύθερος και για πρώτη φορά στη ζωή του κυκλοφορούσε στους δρόμους του Λονδίνου χωρίς κανείς να τον αναγνωρίζει και να ασχολείται μαζί του. Κάποια στιγμή έφτασε στην πύλη του μεγάλου πάρκου. Μπήκε μέσα και αφού πέρασε το μικρό γεφυράκι που ένωνε τις δύο όχθες του ποταμού, έφτασε στην παιδική χαρά. Εκεί, μαζί με τα άλλα παιδιά, άρχισε να παίζει διάφορα παιχνίδια. Τραμπάλα, κούνια, μήλο και όλα τα ομαδικά παιχνίδια. Όπως ήταν ντυμένος με τα ρούχα του φτωχού ζητιάνου, κανείς δεν κατάλαβε ότι ήταν ο διάδοχος του αγγλικού θρόνου. Κάποια στιγμή όμως, είπε στα άλλα παιδιά. Hey, παιδιά! Εγώ είμαι ο πρίγκιπας της Ουαλίας, ο Εδουάρδος! Είμαι ο διάδοχος του αγγλικού θρόνου! Τα άλλα παιδιά, μην πιστεύοντας τα λεγόμενά του, άρχισαν να τον πειράζουν και να γελούν μαζί του. Καλέ, ο διάδοχος του αγγλικού θρόνου! Κοιτάξτε τον πρίγκιπα, καλέ, τον κουρελί! Ζητιάνο της Ουαλίας! Όρμηξαν, τον άρπαξαν όλοι μαζί και αφού τον έσυραν μέχρι το ποτάμι, τον έσπρωξαν με δύναμη και τον έριξαν μέσα στο παγωμένο νερό. Να! Για να μάθεις άλλη φορά να μας κοροϊδεύεις εμάς! Ποιος νομίζεις πως είσαι! Νομίζω πως με την ψυχρολουσία θα βάλεις μυαλό! Ο Εδουάρδος παρασύρθηκε από τα κρύα αλλά γρήγορα νερά του ποταμού. Αφού πάλεψε αρκετή ώρα με το αγριεμένο ποτάμι, κατόρθωσε να πιαστεί από έναν κορμό δέντρου που ήταν πεσμένος μέσα στον ποταμό και σιγά σιγά έφτασε στην απέναντι όχθη. Αφού βγήκε έξω, με γρήγορο βήμα απομακρύνθηκε από το πάρκο, φοβούμενος μήπως τα παιδιά τον ακολουθήσουν και συνεχίσουν να του φέρνονται άσχημα. Σε λίγο έφτασε στην άκρη της πόλης, αλλά βρισκόταν σε μια φτωχική περιοχή με χαμηλά και κακοδιατηρημένα σπίτια. Με πλακόστρωτο στους δρόμους, με κρεμασμένα στα φτωχικά μπαλκόνια κουρελιασμένα ρούχα από μπουγάδα και με κάρα να κυκλοφορούν στους στενούς δρόμους. Ξαφνικά, ένα χέρι άρπαξε το μικρό Εδουάρδο από τον ώμο. Έλα εδώ, που γυρίζεις τόσες μέρες και εμείς περιμένουμε να φέρεις χρήματα για να ζήσουμε. Μας εγκατέλειψες, παλιόπαιδο! Εγκατέλειψες την οικογένειά σου που είναι φτωχή! Ποιος νομίζεις ότι είσαι, Είμαι ο Εδουάρδος, ο πρίγκιπας της Ουαλίας. Είμαι ο διάδοχος του αγγλικού θρόνου. Τι είπες ότι είσαι, ο πρίγκιπας Εδουάρδος. Ας γελάσω. Κοιτάξτε κόσμε, ο πρίγκιπας της Ουαλίας με κουρελίδικα ρούχα και ζητιανεύει ο πρίγκιπας. Μα σας παρακαλώ, πιστέψτε με, είμαι αλήθεια ο Εδουάρδος, εγώ είμαι. Σας παρακαλώ να με πάτε στο παλάτι, έφυγα για λίγο από τα ανάκτορα και τώρα δεν μπορώ να γυρίσω πίσω. Αχ, σας παρακαλώ, οδηγήστε με στο παλάτι, σας παρακαλώ. Ώστε έτσι λοιπόν, μας το ξανά πες πως είσαι ο πρίγκιπας. Έλα εδώ λοιπόν, να πάρε αυτές τις ξυλιές για να δεις βρε ποιος είναι ο πρίγκιπας. Αφού τον ξυλοφόρτωσε καλά-καλά, τον έσυρε τραβώντας τον από τον ώμο μέσα στο σπίτι. Ο Εδουάρδος, μόλις μπήκε μέσα στο φτωχικό και αντίκρισε τα φτωχά παιδιά και τη ρακένδυτη μητέρα τους, κατάλαβε πως βρισκόταν στο σπίτι του φτωχού ζητιάνου, του Τόμ. Τότε συνειδητοποίησε πως ο πατέρας του Τόμ τον πέρασε για το παιδί του, λόγω του ότι ο πρίγκιπας Εδουάρδος και ο ζητιάνος Τόμ ήταν ολόιδιοι. Και απευθυνόμενος ο πατέρας του Τόμ προς τα άλλα παιδιά, είπε. Κοιτάξτε τον! Γύρισε επιτέλους στο σπίτι, αλλά έφερε και νέες ιδέες μαζί του. Μωρέ, καλά έλεγα εγώ, πως του σάλεψε το μυαλουδάκι του. Πώς σε λένε λοιπόν, μικρέ μας πρίγκιπα? Με λένε Εδουάρδο και είμαι ο πρίγκιπας της Ουαλίας, σας είπα. Ο πρίγκιπας Εδουάρδο! Αχ, το παιδί μου, από αυτά που διάβασες, ήσουνα που ήσουνα τρελός, αποτρελάθηκες. Πιστέψτε με, κύριε, δεν σας γνωρίζω. Σας βλέπω πρώτη φορά στη ζωή μου. Είμαι ο πρίγκιπας, σας λέω, ο πρίγκιπας. Φτάνει πια, παλιόπαιδο, φτάνει πια αυτή η κοροϊδία. Μας πέρασες τώρα για κορόιδα. Πες μου λοιπόν, πες μου πόσα χρήματα έφερες στην οικογένειά σου που πεινάει. Ή μήπως και τα ξόδεψες, πιστεύοντας πως είσαι ο πρίγκιπας. Λέγε! Ο μικρός Εδουάρδος, κουρασμένος από το ξύλο και την ταλαιπωρία της περιπλάνησης στην πόλη όλη την ημέρα, έπεσε στο δάπεδο και τον πήρε ο ύπνος.
Ο πατέρας του όμως δεν έκλεισε μάτι όλη τη νύχτα. Πράγματι σκεφτόταν μήπως δεν είναι ο γιος του αυτός, αλλά κάποιο άλλο παιδί. Ο γιος του είχε από μικρός ένα παράξενο συνήθιο. Όταν κάτι τον ξάφνιαζε, έφερνε γρήγορα τα δύο δάχτυλα του δεξιού χεριού στο στόμα. Θα τον ξυπνήσω λοιπόν σπρώχνοντας τον απότομα και θα καταλάβω αν πράγματι είναι ο Τόμ ή κάποιο άλλο παιδί. Έτσι και έγινε. Ο πατέρας, σπρώχνοντας τον δυνατά, τον ξύπνησε ενώ κοιμόταν βαθιά. Τι συμβαίνει? Γιατί με σπρώχνετε, κύριε? Τίποτα, τίποτα, παιδί μου. Κοιμήσου ήσυχα. Ο μικρός Εδουάρδος δεν έφερε τα δάχτυλα στο στόμα και ο πατέρας του Τόμ προβληματίστηκε. Άσε και θα ξαναδοκιμάσω το πρωί, σκέφτηκε. Ας πάμε τώρα στο παλάτι και ας δούμε τι απέγινε ο φτωχός ζητιάνος Τόμ. Μόλις έφυγε το βασιλόπουλο από το παλάτι, ο Τόμ φόρεσε τα πριγκιπικά του ρούχα και κοιταζόταν στον καθρέφτη και θαύμαζε τον εαυτό του. Καθώς ονειρευόταν πως θα μπορούσε να ήταν για λίγο πριγκιπόπουλο, ξαφνικά άνοιξε η πόρτα και εμφανίστηκε ο υπασπιστής του βασιλιά, ο οποίος είπε στον Τόμ. «Υψηλότατε, σας ζητάει ο πατέρας σας, ο βασιλεύς». Ο Τόμ, σαστισμένος, είπε στον υπασπιστή. «Ξέρετε, κύριε, εγώ δεν είμαι ο πρίγκιπας, δεν είμαι ο Εδουάρδος, ούτε ο βασιλιάς είναι ο πατέρας μου». Ο υπασπιστής, ξαφνιασμένος, αφήνοντας πίσω του τον Τόμ και νομίζοντας ότι ο μικρός πρίγκιπας τρελάθηκε, πήγε γρήγορα να τον αφέρει στο βασιλιά. Σε λίγα λεπτά, το δυσάρεστο νέο διαδόθηκε σε όλο το παλάτι. Δύο στρατιώτες οδήγησαν τον Τόμ στο βασιλιά. «Έλα εδώ, παιδί μου. Τι αστείο είναι αυτό που κάνεις. Έλα εδώ. Δεν έχεις συνειδητοποιήσει πως είσαι ο διάδοχος του αγγλικού θρόνου? Είσαι παιδί, αλλά πρέπει να είσαι σοβαρός». «Μεγαλειότατε, δεν αστειεύομαι. Εγώ δεν είμαι ο Εδουάρδος, αλλά ο φτωχός ζητιάνος Τόμ». Ο βασιλιάς φώναξε τον υπασπιστή και του είπε. «Ακούστε, ταγματάρχα, ο γιος μου έχει πάθει από το πολυδιάβασμα αμνησία. Πάρτε του λοιπόν όλα τα βιβλία και να τον πηγαίνετε συχνά στο γυμναστήριο να ξεθολώσει το μυαλό του λιγάκι. Σε λίγες μέρες, όπως γνωρίζετε, θα ανακηρυχθεί ως ο κληρονόμος του αγγλικού θρόνου. Επίσης, επειδή ο μέγας τελετάρχης είναι φυλακισμένος σαν εχμάλωτός μου, να φροντίσετε να διοριστεί άλλος τελετάρχης». Σε δύο ημέρες, ο μέγας τελετάρχης ανακοίνωσε στο μικρό Τόμ ότι την άλλη ημέρα θα γινόταν η τελετή της ανακήρυξής του ως διαδόχου του αγγλικού θρόνου. Πράγματι λοιπόν, την άλλη μέρα, στις 10 το πρωί, ο Τόμ, ντυμένος με τη μεγάλη στολή του πρίγκιπα και ακολουθούμενος από μικρό άγημα στρατιωτών, μπήκε στη βασιλική θαλαμυγό και διέσχισε τον Τάμεση. Στις όχθες του ποταμού είχε μαζευτεί πολλής κόσμος και ζητοκράβγαζε, ρένοντας τον πρίγκιπα με λουλούδια μέχρι που έφτασαν στην αποβάθρα. Εκεί ο Τόμ μπήκε στη βασιλική άμαξα που την έσερναν 8 λευκά άλογα και με συνοδεία 16 ζευγάρια καβαλάριδες, φορώντας τις μεγάλες στολές τους, έφτασαν στο Μητροπολιτικό Ναό του Λονδίνου, όπου έγινε η ανακήρυξη του Τόμ σε διάδοχο του αγγλικού θρόνου. Κατόπιν, βγαίνοντας από την εκκλησία, χιλιάδες λαού ήταν μαζεμένοι, ζητοκράβγαζαν και επιφημούσαν τον νέο διάδοχο. Το μυαλό όμως του μικρού Τόμ ήταν στον πραγματικό πρίγκιπα Εδουάρδο. Ο βασιλιάς όμως, λόγω του ότι ήταν βαριά άρρωστος, δεν παρευρέθηκε στην τελετή. Η πομπή πήρε το δρόμο της επιστροφής προς το παλάτι. Πλησιάζοντας όμως την πύλη, ένας αγγελιοφόρος, ανεβασμένος στη σκοπιά που βρισκόταν στο μαντρότυχο του ανάκτορου, ανήγγειλε το θάνατο του βασιλιά. «Ο βασιλεύς απέθανε! Πέθανε ο βασιλιάς! Ζήτω! Ζήτω νέος βασιλιάς! Ζήτω!» Την ίδια στιγμή, 6 σαλπιγκτές έπαιξαν το καθιερωμένο πένθυμο εμβατήριο. Ο κόσμος τριγύρω από τον άκτορα φώναζε. «Ο βασιλιάς απέθανε! Ζήτω ο νέος βασιλιάς!» Το θλιβερό γεγονός διαδόθηκε αστραπιαία σε όλο το Λονδίνο. Ο μικρός Εδουάρδος, που εκείνη τη στιγμή έπαιζε στους δρόμους της φτωχογειτονιάς, ξαφνιάστηκε από την αναγγελία του θανάτου του πατέρα του. Αποφάσισε λοιπόν να πάρει το δρόμο προς το παλάτι. Όταν έφτασε στα ανάκτορα ο Εδουάρδος, στο προάβλιο, εκείνη τη στιγμή, γινόταν με μεγάλη επισημότητα η στέψη του Τόμ σε βασιλιά της Αγγλίας με πλήθος κόσμου. Η τελετή της στέψης προχωρούσε γρήγορα και ξαφνικά μια παιδική φωνή ακούστηκε δυνατά. «Σταματήστε την τελετή! Σταματήστε την! Εγώ είμαι ο Εδουάρδος! Εγώ είμαι ο πραγματικός ο βασιλιάς!»
Ένας φρουρός τότε άρπαξε από το χέρι τον ντυμένο με τα κουρελιασμένα ρούχα του ζητιάνου Εδουάρδο και τον έσπρωξε στην άκρη λέγοντας: «Πήγαινε στην άκρη, παλιόπαιδο! Τώρα βρήκες να έρθεις εδώ, την ώρα που γίνεται η στέψη του βασιλιά μας! Απομακρύσου γρήγορα! Διαφορετικά θα σε ρίξω στην πιο σκοτεινή φυλακή των ανακτόρων! Τα άκουσες, παλιόπαιδο! Φύγε! Φύγε!» Τότε ο Τόμ σηκώθηκε από το θρόνο και είπε μεγαλόφωνα: «Φρουρέ! Φρουρέ, σε διατάζω να μην κακομεταχειρίζεσαι αυτόν τον μικρό! Γιατί αυτός είναι ο πραγματικός διάδοχος του θρόνου και αυτός πρέπει να στεφθεί βασιλιάς! Αυτός είναι, σου λέω, ο Εδουάρδος! Και εγώ είμαι ο φτωχός ζητιάνος Τόμ! Πολύ καιρό προσπαθώ να σας το εξηγήσω και δεν με πιστεύετε! Τώρα όμως υπάρχει απόδειξη!» «Έλα εδώ, μικρέ! Έλα εδώ και άκουσε προσεκτικά! Πριν ξεψυχήσει ο βασιλιάς, μου εκμυστηρεύτηκε πως είχε παραδώσει τη μεγάλη σφραγίδα στο διάδοχο. Ο διάδοχος όμως δεν ήξερε τίποτε, λέγοντας πως δεν είναι ο Εδουάρδος, αλλά ο Τόμ Κάντον. Αν εσύ μου φέρεις τη μεγάλη σφραγίδα του βασιλιά, τότε θα πιστέψω πως εσύ είσαι το πραγματικό πριγκιπόπουλο και τότε θα στέψω εσένα, βασιλέα.» «Μέγα τελετάρχα, πηγαίνετε στο προσωπικό μου γραφείο και πίσω από το πορτρέτο του προπάπου μου που είναι κρεμασμένο στον τοίχο υπάρχει μία μικρή κρύπτη. Ανοίξτε την και εκεί έχω βάλει τη μεγάλη σφραγίδα του βασιλέως.» «Μεγαλειότατε, συγχωρέστε με που δεν σας πίστεψα, όμως η ομοιότητά σας με τον Τόμ με έκανε να αμφιβάλλω. Τώρα είμαι πια πεπισμένος πως εσείς είστε ο διάδοχος του θρόνου.